τις δύο κατανομές που γίνανε σε βάρος κάποιων άλλων συναδέλφων περισσότερες. Δεν είναι σωστό αυτό. Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Θα έπρεπε να κάνει μια δίκαια κατανομή όλων των θέσεων και να μην κάνει περικοπές στις συμβάσεις έργου που έκανε. Διότι οι Δήμοι, επειδή δεν υπάρχουν προσλήψεις μονίμου προσωπικού, θα δεινοπαθήσουν και τη Λαζάρα. 64 προσλήψεις, κύριε Ζόγλου, 3 μήνες πριν από τις εκλογές, πόσους σταύρους μπορεί να φέρουν στο Δήμαρχο? Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι? Θα σας πω, γιατί είναι μια ΣΕΠ. Μάλιστα. Είναι μια ΣΕΠ η προκήρυξη. Όχι. Εγώ άλλο λέω. Καταλάβατε τι είπα. Δεν μπορεί οι ανάγκες ενός Δήμου να εξυπηρετούνται σύμφωνα με το αίτημα το οποίο καταθέτει και να του εγκρίνεται μεγάλος σε σχέση με άλλους, πολύ μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων, έστω εποχικών, και σε άλλους να γίνεται αδικία. Αυτό δεν είναι σωστό. Κάτι, εντάξει, είναι με το ΑΣΕΠ προσλήψεις και πότε θα έρθουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο, εφόσον είναι με ΑΣΕΠ? Φαντάζομαι ότι στην αρχή της καινούργιας χρονιάς, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τις υπηρεσιακές των Δήμων. Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζεται για τα οικονομικά. Για τα οικονομικά, λοιπόν, που είναι το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος που προκύπτει από την τοποθέτηση την οποία κάνατε, έχω να πω το εξής. Με στοιχεία και με αριθμούς. Το 2010 η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη της χώρας, αντί να πάρουν 3,019 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πάρουν 1,935 δισευρώ. Δηλαδή μείον 1,084 ευρώ σε σχέση με το 9. Οι περικοπές αυτές που είναι της τάξεως κάθε μήνα στους ΚΑΠ, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που παίρνουμε, της τάξεως του 35 ξεκίνησαν τις 100 το Φεβρουάριο και ήδη σταθεροποιήθηκαν στο 23%, είναι πολύ μεγαλύτερες από το μείον 12% που αποδεχθήκαμε και εμείς οι Δήμαρχοι να υπάρξει στα χρήματά μας, των Δήμων μας, προκειμένου να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, διαχρονικά με όλες τις διοικήσεις της ΚΕΔΚΕ, και με τον κύριο Κακλαμάνη και με τον κύριο Κουκουλόπουλο, και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας, κατέληξαν τελικά επί Νέας Δημοκρατίας να συμφωνήσουν ότι έχει λαμβάνει παρακρατημένα, παράνομα, κλεμμένα από την κεντρική εξουσία χρήματα σε βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικά μας χρήματα δηλαδή, που εισπράττει το κράτος και δεν μας τα αποδίδει, 1,711 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη που έχουν οι δανειακές υποχρεώσεις που έχουν οι Δήμοι στις τράπεζες με τα δάνεια που έχουν πάρει, που τα μεγαλύτερα δάνεια τα έχουν πάρει οι Δήμοι της Αττικής. Είναι δε το ποσό αυτό το 15% του οικονομικού ανοίγματος, του ελλείμματος, του ΟΣΕ για ένα χρόνο. Επίσης, στους προμηθευτές χρωστάνε οι Δήμοι λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 1,2 δις είναι οι μειώσεις των πόρων, έτσι, τους οποίους έχουμε εμείς μόνον το 2009. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 1,2 δις. Διότι αν στα 1,084 προσθέσουμε και τα 120 εκατομμύρια της μειώσεως της ΣΑΤΑ, είναι 1,2 δις τα χρήματα μείων που παίρνουμε το 2010. Χρωστάμε ένα, κατά συνέπεια αυτά τα χρήματα μόνο να είχαμε, δεν θα χρωστούσαμε τίποτε. Τι θέλω να πω δηλαδή? Θέλω να πω ότι προς τους προμηθευτές χρωστάμε το 15% του οικονομικού ανοίγματος του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Μέγα λάθος είναι επομένως και προπαγάνδα κακή, κάκιστη είναι αυτή η οποία ασκείται από την κυβέρνηση και από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία διοχετεύεται η προπαγάνδα, ότι οι Δήμοι να χρωστάνε, κάνουν, ράνουν, δείχνουν. Πέστε μας πρώτα τι χρωστάει το κράτος στους Δήμους. Δώστε πρώτα στους Δήμους τα λεφτά που χρωστάτε και εν συνεχεία να μιλήσετε για κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση και για ελλείμματα τα οποία υπάρχουν. Διότι αν αυτό δεν συνέβαινε, τότε δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στους Δήμους. Αυτή είναι η αληθινή εικόνα, κύριε Λαζάρου, και όχι αυτή την οποία θέλω να παρουσιάσω. Εν τω μεταξύ, εν ώψη Καλλικράτη, επειδή άλλα υποσχέθηκε η κυβέρνηση και άλλα γίνονται στην πράξη, στη Θεσσαλονίκη μάλιστα δεν γίνεται και ο Μητροπολιτικός Δήμος, η λεγόμενη Μητροπολιτική Διοίκηση, με αποτέλεσμα η Δήμη. Γιατί δεν γίνεται? Δεν ξέρω. Συγγνώμη, εγώ από τότε που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, από το 2001 που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ακούω αυτό το πράγμα. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ελλιπέστατη η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Γιατί, προσέξτε, τι θα γίνει στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης? Έτσι, ενώθηκε ο Δήμος Αμπελοκήπων με τη Μενεμένη, το Κορδελιό με τον Εύωσμο, Καλαμαριά έμεινε μόνη της, η Θεσσαλονίκη με την Τριανδρία, Σικές, Πεύκα κτλ. Ο Δήμος Αγίου Παύλου Μελά και ούτω καθεξής. Ποιο όργανο είναι εκείνο το οποίο εν ώψη της διοικητικής μεταρρύθμισης, έτσι, στη νέα κρατική δομή και στη νέα αυτοδιοικητική δομή που δημιουργείται,
του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, θα ασχοληθεί έτσι, και συνεκτικά μεταξύ των Δήμων μας θα λύσει τα διαδημοτικού και υπερτοπικού χαρακτήρα προβλήματα, τι θα γίνει με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, παραδείγματος χάρη. Ποιος θα το έχει και ποιος θα το διαχειρίζεται με το δίκτυο της αποχέτευσης, τους κοινούς δρόμους μας, τον κοινό φωτισμό τον οποίο έχουμε. Πάλι δηλαδή κάνουμε μεταρρύθμιση και αφήνουμε πολύ σοβαρά θέματα έξω από τη μεταρρύθμιση. Άρα πάσχει η μεταρρύθμιση στη Θεσσαλονίκη σε ό,τι, του Καλλικράτη σε ό,τι αφορά αυτό που σας είπα. Δεύτερον, ναι, πάσχει η μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών εκκρεμωτήτων που υπάρχουν από το κράτος προς την κυβέρνηση. Μάλιστα. Τι θα γίνει με τα χρήματα που μας προστάνε, θα μας τα δώσουν, πώς, αφού οι περικοπές που μας κάνουν είναι 35 έως 23% κατά μήνα μέχρι σήμερα προοδευτικά. Πότε θα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Και τα ελλείμματα που δημιουργούνται στους Δήμους, τι γίνονται. Δηλαδή, απαξιώνουμε τους Δήμους, έτσι, τους καθιστούμε ανυπόληπτους στα μάτια κάθε τοπικής αγοράς, προμηθευτές κτλ. Και τους καθιστούμε ανυπόληπτους στα μάτια της τοπικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού εν συνεχεία, για να σαρώσουμε με τις τομές που θέλουμε να κάνουμε την αυτοδιοίκηση και τους αυτοδιοικητικούς. Άλλωστε, το μνημόνιο που δημοσιεύθηκε στις 5 Μαΐου του 2005 και έγινε υποχρέωση κρατική, ελληνική, έναντι της Τρόικας και του Δούνου του, γράφει μέσα ότι η κυβέρνηση, τον Καλλικράτη, δεν τον εισήγαγε για να κάνει κάποια τομή, όπως λέει. Τον εισήγαγε στο μνημόνιο προκειμένου να έχει οικονομία κλίμακος. Οικονομία κλίμακος από τη μείωση των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων και νομαρχών και από την μείωση των δημοτικών συμβούλων και των δημάρχων. 600 εκατομμύρια ευρώ, είπε, θα εξοικονομήσει η κυβέρνηση. Εξοικονομεί μόλις 200. Τα υπόλοιπα 400 είναι ένα νούμερο που πέφτει έξω ήδη. Άρα, εδώ πρέπει να δούμε τα πράγματα σε άλλη βάση. Οι δήμαρχοι, τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πολύ ορθά ο πρόεδρος της ΚΕΔ και ο κύριος Κακλαμάνης. Και με αυτό να κλείσουμε, σας παρακαλώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πραγματοποιεί αυτή την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη και την Πέμπτη συνεδρίαση, συνέλευση μαζί με και με τους δημάρχους των πρωτευουσών των νομών όλης της χώρας, για να δούμε τι θα γίνει με τα οικονομικά. Τα τρέχοντα σε σχέση με το 2010 πρέπει να αναπληρωθούν τα χρήματα αυτά, να έρθουν στα ταμεία των Δήμων για να συνενώσουμε Δήμους με όσο το δυνατόν λιγότερα χρέη. Αλλιώς θα συνενώσουμε Δήμους με προβλήματα οικονομικά. Και δεύτερον, να δούμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό του 2011 που ήδη άρχισε να προπαρασκευάζεται και να ετοιμάζεται, διότι αν και εκεί είναι μειωμένα ακόμη περισσότερο τα κονδύλια, τότε πολύ φοβούμαι ότι, όπως είπατε, χρειάζεται μπογιά για να βάψεις αυγά, με αυγά δεν βάφονται, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Και οφείλουμε οι δήμαρχοι να τα επισημαίνουμε αυτά τα προβλήματα. Και πολύ καλό σας. Κάθε κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε με θέματα της επικαιρότητας και στην παρέα μας θα έρθει ο Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελίου, κ. Στάθης Λαφασανίδης. Παρακαλώ, στη διαφημίση.